Είμαστε εδώ και σήμερα για να διατρανώσουμε ότι θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες για την προστασία της ζωής, του εισοδήματος και της επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων. Όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να φορτώσει τα βάρη στις δικές μας πλάτες, εμείς ξέρουμε καλά ότι εδώ μας έχει οδηγήσει η ίδια η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι πραγματικά ντροπή. Την ώρα που η χώρα μετράει 4.500 νεκρούς, την ώρα που τα καταστήματα ανοιγοκλίνουν και το πρόβλημα το τεράστιο είναι το πάρα πολύ μειωμένο εισόδημα αυτή τη στιγμή των αυτοαπασχολούμενων, η κυβέρνηση να βρίσκει φαντάσματα και να της φταίει μόνο η φοροδιαφυγή για όλα. Ουσιαστικά κρύβεται ο Υπουργός πίσω από τα προβλήματα. Μία επιχείρηση στη Δυτική Αττική, ας πούμε, που είναι 2 μήνες κλειστά και πήρε 1 χιλιάρικο επιστρεπτέα προκαταβολή, αυτό έχει εξανεμιστεί το μέτρο για τα καθημερινά και βασικά μονοέξοδα της οικογένειας αυτού του αυτοαπασχολούμενου. Καταθέσαμε στον Υπουργό το πλαίσιο αιτημάτων μας για επίδομα ειδικού σκοπού 1.000 ευρώ σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, για διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και σε εφορία, για διαγραφή προστίμων και τόκων, για ορισμό αφορολόγου του ορίου 12.000 ευρώ, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής να γίνει για μία επιστρεπτέα όσον αφορά τα εισοδήματα κάτω από 12.000 ευρώ. Οργάνωση παντού, να δουν τα πάνω κάτω. Εμείς θα επιδιώξουμε ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο πολλά σωματεία, πιο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι να σηκώσουν ανάστημα, να διεκδικήσουν τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των μικροεπιχειρήσεών τους. Με την ίδια ένταση συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τις αγωνιστικές μας παρεμβάσεις στις 27 του μηνός, γινόμαστε περισσότεροι, αυξάνουμε την πίεση στην κυβέρνηση για την υλοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων μας.